Ας δούμε τι μας προτείνει σχετικά με το λίμα Χίος. Μάλιστα. Χίος. 801.000. Το βγάζει και στα αγγλικά και στα ελληνικά, να ναι, σημειώσω. Κάνει έτσι τέτοιου είδους προσεγγίσεις και μάλιστα να άρα πούμε ξέρει ότι αυτή η λέξη σημαίνει Χίος. Ναι, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε το εξής. Το κάθε αποτέλεσμα αποτελείται από τον τίτλο της ιστοσελίδας, από ένα μικρό τμήμα κειμένου που περιέχει το λίμα που αναζητούμε, ναι, και με πράσινο χρώμα είναι τη διεύθυνση που θα μας παραπέμψει. Επίσης εδώ υπάρχει το προσωρινά αποθηκευμένοι και το παρόμοιες που θα μας οδηγήσει σε μια σελίδα που ενδεχομένως να μην υπάρχει πια στο ιστορικό αυτής της σελίδας. Α, μάλιστα. Πολύ καλό και αυτό, ε. Ναι. Και έτσι δεν σημαίνει ότι το χείος που βάλαμε είναι στον τίτλο. Μπορεί όμως να είναι. Θα δούμε αργότερα στην σύνθετη αναζήτηση ότι μπορούμε να κάνουμε πιο εστιασμένη την αναζήτησή μας στον τίτλο ή στο περιεχόμενο ή και σε συγκεκριμένα site. Εδώ πάντως για το λίμα Χίος βρήκε 801.000 αναφορές σε 26 δευτερόλεπτα. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν ψάχνει απευθείας μέσα στα site. Για να καταλάβουμε γιατί είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες έχουμε συνηθίσει να τις κάνουμε, αλλά δεν τις κοιτάμε και πολύ. Σωστά. Για να κάνουμε μια αναζήτηση τώρα σχετικά με το αλήθεια Χίος. Να βάλουμε δηλαδή δύο λέξεις. Δύο λέξεις κλειδιά λοιπόν. Και εδώ να δούμε τι θα μας βγάλει. Αλήθεια Χίος. Φορτώνει, καθυστερεί βλέπω εδώ, ε. Το δυσκολέψαμε. 22 δευτερόλεπτα έκανε. Ναι. 91.100 αποτελέσματα. Χρησιμοποιούμε περισσότερες λέξεις για να κάνουμε πιο εστιασμένη την αναζήτησή μας. Δηλαδή τα αποτελέσματα να είναι πιο συγκεκριμένα. Πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε. Ακριβώς. Να πούμε εδώ ότι κάποιες συμβουλές που μας δίνουν και οι μηχανές αναζήτησης είναι να προσπαθούμε να βάζουμε φράσεις ή λέξεις στις οποίες πιστεύουμε ότι υπάρχουν μέσα στις σελίδες γραμμένες. Όχι όπως και όχι εμείς να μαντεύουμε θέλουμε εμείς όπως θέλουμε να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Να κάνουμε μία δοκιμή εδώ και να αναζητήσουμε περιεχόμενα που θα σχετίζονται με το αλήθεια, με την αλήθεια, αλλά θα αποκλείουν όσες σελίδες περιέχουν το λίμα Χίος. Θα αποκλείουν. Ακριβώς. Και γράφεις αλήθεια, παύλα, Χίος. Το παύλα κολλημένο στη δεύτερη λέξη. Ενώ το αλήθεια με ένα κενό. Σωστά. Αυτό το παύλα είναι ένας τελεστής αναζήτησης. Υπάρχουν και άλλοι τελεστές αναζήτησης. Είναι λίγο δύσκολο να τους συγκρατήσει ο απλός χρήστης. Γι' αυτό το λόγο θα επισκεφτούμε τη σύνθετη αναζήτηση, να δούμε τι αποτελέσματα μας βγάζει. Αυτά είναι κόλπα για τους εξοικειωμένους χρήστες, θέλεις να πεις. Κάπως έτσι. Οι οποίοι ξέρουν και θυμούνται. Ναι, δεν υπάρχει και λόγος να θυμούνται όλους αυτούς τους τελεστές. Αφού υπάρχει αυτό το link τη σύνθετη αναζήτηση, μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο εύκολα μια αναζήτηση. Και για κάποιον που δεν είναι τόσο πολύ εξοικειωμένος. Σωστά. Για να δούμε λοιπόν στη σύνθετη αναζήτηση τι μπορεί να μας βγάλει. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Είναι 23.900 περίπου. 23 εκατομμύρια. Συγγνώμη, ναι, 23.900 περίπου χιλιάδες. Που υπάρχει και λέξη σε όλες αυτές τις αναφορές υπάρχει λέξη αλήθεια, αλλά δεν υπάρχει λέξη Χίος. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάμε στη σύνθετη αναζήτηση. Στη σύνθετη αναζήτηση. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχουν αυτά εδώ τα πιο βασικά πεδία. Μόνος του έγραψε τη λέξη αλήθεια στο πεδίο με όλες τις λέξεις και τη λέξη Χίος χωρίς τις λέξεις. Επειδή είχαμε ξεκινήσει από το αλήθεια πλην Χίος. Ακριβώς. Μεταφράστηκαν λοιπόν, μεταφράστηκε αυτός ο τελεστής σε ανάλογο πεδίο αναζήτησης στη σύνθετη αναζήτηση. Θα μπορούσαμε να γράψουμε την ακριβή φράση. Όπως τη θέλουμε. Ναι. Εδώ να τονίσουμε ότι η λέξη αλήθεια και η λέξη Χίος κάπου μέσα στην ιστοσελίδα που μας πρότεινε υπάρχουν. Όχι απαραίτητα ότι είναι κοντά-κοντά. Μάλιστα. Αν θέλουμε όμως να είμαστε πολύ ακριβείς, δηλαδή τη λέξη αλήθεια και τη λέξη Χίος να την έχουμε δίπλα-δίπλα, τονισμένη ή όχι τονισμένη, τότε πρέπει να τη γράψουμε στο πεδίο με την ακριβή φράση. Αν θέλουμε να κάνουμε μια πιο ευρεία αναζήτηση, που να εμπεριέχονται είτε οι δύο είτε ο ένας από τους δύο όρους, τότε θα πρέπει να το συμπληρώσουμε στο τουλάχιστον μία λέξη. Να περιέχει το αποτέλεσμα τουλάχιστον αυτή τη λέξη που θα του πούμε. Ή το συνδυασμό των λέξεων ή κάθε μία από αυτές τις λέξεις. Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένες αναζητήσεις, όπως για παράδειγμα σε ποια γλώσσα θέλουμε να βγουν τα αποτελέσματα, σε ποια περιοχή. Α, σε ποια περιοχή. Ακριβώς. Τι μορφή αρχείου θέλουμε, PDF ή doc. Οι εμφανίσεις
να γίνονται, μάλλον η αναζήτηση να γίνεται, αυτό που είπαμε προηγουμένως, μέσα στην σελίδα, στο περιεχόμενο της δηλαδή, ή στον τίτλο της, ή στην ίδια τη διεύθυνση της σελίδας. Να το εξειδικεύσουμε λοιπόν για να μην τα βγάζει να όλα. Το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, γιατί είναι αδύνατον να δούμε όλα αυτά τα εκατομμύρια των σελίδων που μας προτείνει. Και συνήθως μία, άντε και δεύτερη σελίδα ανοίγουμε, έτσι. Αυτό δεν κάνουμε πάντα σε αποτελεσμάτων. Ναι, συνήθως τις εμφανίζει αναδεκάδες. Ναι, άντε να ανοίξεις και τη δεύτερη. Μετά τελείωσε. Βαρέθηκες, έφυγες. Έτσι ακριβώς γίνεται. Ή να αναζητήσουμε σε ένα συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Για παράδειγμα, αν πούμε ότι. Ότι ψάχνουμε. Ναι, ότι ψάχνουμε. Να σβήσω εδώ λίγο τα λήματα αυτά. Ψάχνουμε για αναφορά στην πληροφορική. Ναι. Στο site της αλήθειας. Στο www. Έχουμε χάσει βέβαια εδώ λίγο την πληροφορική, θα το ξαναβάλουμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Να βρούμε λοιπόν το λήμα πληροφορική μέσα στο συγκεκριμένο site. Α, πολύ καλό αυτό. Τώρα μου λύνεις και κάποιες απορίες που είχα εγώ στη χρήση. Ακόμη και της δικής μας ιστοσελίδας. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ζητάμε λοιπόν το λήμα πληροφορική συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της αλήθειας. Να δούμε τι θα μας εμφανίσει. Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε κάτι σχετικό με την πληροφορική. Έχετε 1030 περίπου θέματα. Είδες, δεν είμαστε και πίσω του κόσμου πια. Και μάλιστα εδώ χρησιμοποιεί έναν ακόμα τελεστή αναζήτησης. Το site, δηλαδή αν πληκτρολογούσαμε στην απλή γραμμή, στο απλό πεδίο, στο πεδίο της απλής αναζήτησης, τη λέξη πληροφορική, κενό, site, άνω κάτω τελεία και πληκτρολογούσαμε δίπλα πώς, στο site, λογική, θα έκανε αναζήτηση εστιασμένη μάλιστα σε αυτό το χώρο. Πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί, επίσης. Βέβαια, αν πας και στο site της αλήθειας και δώσεις αναζήτηση μιας φράσης, ενός ναι λήματος, πάλι μέσω Google βγαίνει. Σωστά. Δεν το κάνουν όμως όλα τα site αυτό. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση με βάση εικόνες. Ναι. Δηλαδή, ενώ αρχικά είμαστε στον παγκόσμιο ιστό, διαλέγουμε το εικόνες και πληκτρολογούμε ανάλογα. Οπότε μας έβγαλε τώρα στοιχείο. Οπότε μας βγάζει φωτογραφίες. Και μάλιστα νομίζω ότι στις εικόνες, δεν ξέρω, πρέπει να πατήσουμε αυτό, ναι. Μπορείς να διαλέξεις οι εικόνες, αν θα είναι μεγάλες, μικρές, μεσαίου μεγέθους κτλ. Σωστά, όλες το αυτές λέω γιατί το χρησιμοποιούμε πολύ και στην εφημερίδα κάτι τέτοιο. Ναι. Ή να πάμε στο ειδήσεις, όπου μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση κάποιου λήματος σε ειδήσεις. Να είναι είδηση. Στην ειδησιογραφία. Όχι να είναι εγκυκλοπαιδική γνώση. Ακριβώς. Μάλιστα. Ένα πολύ σημαντικό σημείο που πρέπει να τονίσουμε και θα το τονίζουμε σχεδόν πάντα είναι η προστασία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν, όχι, των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την αναζήτηση. Δηλαδή, υπάρχει εδώ στο προτιμήσεις, όταν έχουμε την αρχική σελίδα, ναι. Αν πάμε λοιπόν στην αρχική σελίδα. Στην αρχική σελίδα. Για να δούμε αυτό που λες, γιατί και εμένα δεν με έχει προβληματίσει ποτέ το συγκεκριμένο. Έχει ένα πολύ ωραίο μηχανισμό, η μηχανή αναζήτησης Google, όπου μπορεί να εφαρμόσει κάποια φίλτρα ώστε να εμποδίζει στα αποτελέσματα περιεχόμενο που είναι ακατάλληλο για μικρά παιδιά. Α, μάλιστα. Αυτό είναι βασικό νομίζω. Αυτό είναι αρκετά αξιόλογο. Το οποίο πρέπει να το καθορίσεις κάθε φορά στον υπολογιστή που. Στον υπολογιστή όπου κάνεις την αναζήτηση. Είναι. Και το κάνεις μία φορά. Το κάνεις μία φορά. Βέβαια, καλό είναι να το ελέγχουμε κάθε φορά πριν βγούμε. Ένας γονικός έλεγχος λοιπόν. Ναι, κάπως έτσι. Ένας μικρός γονικός έλεγχος. Νομίζω ότι αν πάμε εδώ και. Είναι στο αναζήτηση ρυθμίσεων. Ναι. Θα μας εμφανίσει αυτήν εδώ την εικόνα, λίγο προς τα κάτω, με την επιλογή φιλτράρισμα ασφαλούς αναζήτησης. Μας εξηγεί ότι εμποδίζει την εμφάνιση των σελίδων με περιεχόμενο μόνο για ενήλικες στα αποτελέσματα αναζητήσεων. Και εδώ είναι τα τρία επίπεδα που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Να μην βάλουμε φίλτρο ή ένα μέτριο φίλτρο ή ένα πιο αυστηρό. Μάλιστα. Κάνει και αυτό. Σωστά. Αυτά και για σήμερα. Νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής. Να καληνυχτήσουμε τους τηλεθεατές μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.